Έχουμε τη σύλληψη ενός ημιδαπού 49 ετών, ο οποίος μετέφερε συνολικά 228-153 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Και επίσης τα δέματα τα οποία ήταν αυτά τα κιλά, 216 δέματα. Πριν 2 μέρες περίπου είχαμε πληροφορία ότι θα γίνει μεγάλη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κάναβης από την περιοχή του Ιωαννίνου στην Αθήνα. Χθες μας ήρθε η πληροφορία ότι το αυτοκίνητο το οποίο θα μετέφερε τα ναρκωτικά αυτά ήταν ένα Citroën χρώματος ασημί. Δραστηριοποιήθηκε πλήρως η υπηρεσία μας και από χθες είμαστε στον δρόμο στην περιοχή του Ιωαννίνου και σε όλη την περιοχή προς το Αγρίνιο. Εντοπίσαμε το αυτοκίνητο σήμερα, πρωινές ώρες, στις 10 η ώρα το πρωί, που έρχονταν από τα Γιάννενα. Κάναμε επιχείρηση συνεργισμένη στην περιοχή του Στάνου, όπου εγκλωβίσαμε το αυτοκίνητο, το ακινητοποιήσαμε και συλλάβαμε το συγκεκριμένο οδηγό και μεταφορέα των ναρκωτικών ουσιών. Κατασχέθηκε το αυτοκίνητο, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και μία και γραμμάρια 0,3 γραμμάρια ηρωίνη, τα οποία είχε για χρήση του, καθώς είναι χρήστης και έχει απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είναι μια ακόμα σημαντική επιτυχία και δείχνει ότι ακριβώς βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων, έτσι. Είναι γεγονός έτσι και οι πληροφορίες μας λένε ότι τα ναρκωτικά σήμερα στην Αλβανία είναι περισσότερα από πέρσι, μάλιστα στο διπλάσιο. Πέραν αυτού έχει συμβεί και κάτι άλλο τώρα αυτή την περίοδο. Από αύριο, μάλλον από σήμερα, μετακινείται ένα σημαντικό κομμάτι της αστυνομικής δύναμης που δρούσε στην Θεσπρωτεία, στην περιοχή του Ιωαννίνου, στην Άρτα και στην Πρέβεζα. Μεταφέρονται δηλαδή περίπου το σύνολο μάλλον των συνεροφυλάκων στην Εύρο και μένει αυτή η περιοχή ακάλυπτη και έτσι θα υπάρχει πιο ευκολία για περαιτέρω δράση των κακοποιών αυτών και συγκεκριμένα αλβανικών σημεριών οι οποίες διακινούν ναρκωτικά από την Αλβανία στην Ελλάδα με προορισμό κυρίως στην Αθήνα. Εμείς το έχουμε υπόψη μας αυτό και θα δώσουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε την διάθεση ναρκωτικών ουσιών και τη μεταφορά τους στην Ελλάδα με όποιον τρόπο μπορούμε και με όποιες δυνάμεις έχουμε. Προσπαθούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Αξίζουν συγχαρητήρια στους αστυνομικούς της δίωξης, διότι για 2 μέρες είναι στον δρόμο και βεβαίως θέλουμε από τους πολίτες, βλέποντας αυτή την αποτελεσματικότητα την οποία έχει το τμήμα δίωξης Αγρινίου και έχοντας υπόψη τους ότι είναι μια περιοχή καλοκαιριού όπου μπορούν να έχουμε και φυτείες στην περιοχή μας, θέλουμε εάν βλέπουν ύποπτες κινήσεις σε περιοχές που δεν συνηθίζεται να κινούνται αυτοκίνητα, άνθρωποι κλπ. Ή οτιδήποτε άλλο πέσει στην αντίληψή τους και το θεωρήσουν ύποπτο, να μας ενημερώνουν και από εκεί και πέρα είναι η δουλειά δικιά μας για να δούμε τι άλλο θα κάνουμε. Θέλουμε στον αγώνα αυτόν τον οποίο κάνουμε κατά των ναρκωτικών να έχουμε τη βοήθεια των πολιτών για να μπορέσουμε να είμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικοί και να έχουμε ακόμα πιο καλύτερα αποτελέσματα.